Θα συζητήσουμε πολιτικά τώρα με τον Βαγγέλη Μαρούπα, μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Γεια Βαγγέλη. Γνωριζόμαστε τώρα. Γνωριζόμαστε την αλήθεια. Ευχαριστούμε Σας που είστε παλιά. εδώ. Να είστε καλά, που με καλέσατε. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Εκφράζοντα τι θέσει του κόμματο πάντα, ε, του ΚΟΚΟΕ. Ε, υπάρχει ένα γενικό που χρειάζεται να το ακούσουμε. Και ρωτάει ο κόσμο γι' αυτό. Ε, είναι σαν σήμερα να υπάρχουν δύο πόλη. Ένα που λέει ανοίξτε τα σύνορα, ένα που λέει έξω εξένη πώ τοποθετείτε στο ζήτημα αυτό και πώ περιγράφει το θέμα. Το περιγράφει ω θέμα προσφυγικού ή ω θέμα μεταναστευτικού. Εμεί καταρχήν βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ ξεριζωμένοι άνθρωποι, παρατρεγμένοι, στου οποίου πρέπει να συμπαρασταθούμε. Και πρέπει να κάτσουμε και να δούμε και ποια είναι και η αιτία του φαινόμενου. Για ποιο λόγο δηλαδή όλοι αυτοί έχουν καταρχήν τη χώρα μα και βρίσκουν εδώ πέρα καταφύγιο. Γιατί υπάρχει πόλεμη, υπάρχουν υπεραλιστικέ επεμβάσει με αποφάσει ομόφωνε και του ΝΑΤΟ, και το διαφόρο συμμάχου μα και ομόφωνη σημαίνει και με τη σύμφωνη γνώμη και τη Ελλάδα. Υπάρχει φτώχεια σε μια σειρά από χώρε. Υπάρχει μια κατάσταση από χρόνια όπω το Αφγανιστάν και στο Ιράκ, η οποία τροφοδοτεί τα κύματα των προσφύγων και των μεταναστών. Ανεξάρτητα την ορολογία που θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτή η κατάσταση το πρέπει οδηγεί σήμερα στην Ελλάδα να εγκλωβίζονται δεκάδε χιλιάδε ψυχέ με ανυπολόγιστε συνέπειε και για του ίδιου. Προχτέ, για να ξέρει, στο σχιστό υπήρξε θάνατο βρέφου 40 ημερών. Καλά Από αυτού που μεταφέρανε mm -hmm. Τώρα στο σχιστό, με το που μεταφέρθηκε από τα νησιά, θανάτου του μικρού παιδιού. Δηλαδή αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε να συμβαίνει. Αυτή είναι η λύση για του ανθρώπου που είναι κυνηγημένοι και φεύγουν από τον πόλεμο και τη φτώχεια. Για να πάνε να βρουν αυτό που εκείνοι ελπίζουν, μια καλύτερη ζωή. Είναι λοιπόν η λύση να του κυνηγήσουμε, να του λιδωρήσουμε, να του κλείσουμε σε κέντρα κράτηση, στρατόπεδα συγκέντρωση. ή να κάτσουμε και να δούμε πώ αυτό ο κόσμο θα ανακούφει σε πρώτη φάση θα νιώσει την αλληλεγγύη, περίθαλψη, θα στηριχτεί, να μην πεθάνει και από εκεί και πέρα να κάνει ό,τι νομίζει πρέπει να κάνει. Άρα δηλαδή και το ποια πολιτική θα εφαρμοστεί έτσι ώστε και αυτό ο κόσμο να μην εγκλωβίζεται στη χώρα μα. Γιατί σήμερα εγκλωβίζεται δυστυχώ στη χώρα μα και δεν έχει τι να κάνει. Έχοντα φαινόμενα τραγικά έω και τραγελαφικά. Όταν η κυβέρνηση παραδέχεται ότι έχει χάσει το ένα τέρο των ασυνόδευτων παιδιών. Αυτό, αυτό, είναι αυτό. Συγκλονιστικό, έτσι. Δηλαδή, τι γίνεται και του χάσαμε. Είναι θέμα μόνο τη Ελλάδα, Βαγγέλη. Δεν ή πρέπει λίγο να εμπλακεί και η Ευρώπη, ή θέλει ένα άλλο σχέδιο συνολικά για το ΚΚΟΕ. Τι, τι πρέπει να γίνει τώρα. Καταρχήν είναι τώρα πινάμε, το θέμα. Τώρα, mm -hmm. αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να μην ισχύσει αυτή η απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Η οποία εγκλωβίζει τον κόσμο καταρχήν στα νησιά και τώρα και στην υπηρετική Ελλάδα. Δεύτερον, να συγκρουστούμε με τη λογική του Δουβλίνου, η οποία λέει ότι η πρώτη χώρα που θα βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτή τη χώρα πρέπει να μείνουν. Ότι δεν μπορούν να ζητήσουν άσυλο σε μια άλλη χώρα παραπέρα. Τρίτο, θα πρέπει να, να εξεταστούν οι περιπτώσει ασύλου με απλοποιημένο τρόπο και μια ταχύτητα, το οποίο επίση μπορεί να γίνει. Και εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγκρουση γύρω από τη θέση πρόσφυγα μετανάστη. Και μπορούμε να πάμε και σε άλλα ερωτήματα. Πρόσφυγα μετανάστη, με ποιανό τον ορισμό. Γιατί έχουν τώρα καθιερώσει κυβέρνηση μια λογική, η οποία τι λέει, είναι μετανάστη, δηλαδή είναι από τη Συρία, είναι από άλλε χώρε, που δεν, δεν έχουν προσφυγικό Δεν, είναι ζώνες δεν έχουν τε... προσφυγικό προφίλ. Ναι. Βέβαια, για μια σειρά από αυτέ τι χώρε, η πατεραμοστία το ΙΕ, άλλο οργανισμό, του δίνει προφίλ πρόσφυγα. Και έτσι είναι Αφγανιστάν και Ιράκ. Αυτέ οι Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τι αναγνωρίζει. Άρα πρόσφυγα μετανάστε με ποιο κριτήριο. Άρα λοιπόν, τι φαίνεται από αυτά τα γεγονότα, άμα τα βάλει κανεί σε μια σειρά. Ότι παίζονται πολύ μεγάλα παιχνίδια πάνω στι πλάτε αυτών των ανθρώπων. Πολύ μεγάλα γεωπολιτικά παιχνίδια. Και η συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία τέτοια ήταν. Να πιάσουμε μια άλλη παράμετρο. Η συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία προβλέπει ότι στα σύνορα Τουρκία-Συρία μπορεί να δημιουργηθεί μια ζώνη και να μείνουν Σύρι πρόσφυγε. Αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση του Ερντογάν. Με μια ομή επέμβαση. Τώρα είμαστε σε κεκυρία, Με μια ομή επέμβαση που έκανε μέσα στη Συρία, διαμόρφωση μια ζώνη και μια προοπτική εκεί πέρα να την κατοικήσουν από του πρόσφυγε. Αυτό σκέψει. το, οποίο γίνεται στη Συρία σήμερα, ποιο έχει τη βασική ευθύνη για τον Κουκουέ και για σένα. Τη βασική ευθύνη την έχει αυτό που λέμε ο εμπεριαλισμό. Είναι όμω πολλέ χώρε. Γι' αυτό ρωτάω. Δηλαδή, είναι μια πλούσια χώρα, ε? μια πλούσια ε? χώρα αντικειμενικά. Σωστά. Που θα έπρεπε και ο λαό να δει πώ θα διαχειριστεί εκείνο τον πλούτο του και να μην τον έχει εκεί πέρα μια χούφτα. Το λιγαρχό, ναι. Όπω συμβαίνει και σε mm -hmm. όλε τι χώρε του κόσμου δυστυχώ. Εκεί πέρα λοιπόν έγινε ένα πεδίο σκληρή σύγκρουση και αντιπαράθεση με πολύ μεγάλα συμφέροντα αλλοσυγκρουόμενα που πραγματικά σε κάποιε περιπτώσει νιώθει ότι χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Δηλαδή, βλέπει συμμαχίε να αλλάζουν με μια μεγάλη σχετικά ταχύτητα. Η στάση, α πούμε, η σχέση Ρωσία-Τουρκία. Από το μετά πέρασε θυμίζω πτώση ελικοπτέρου ρωσικού από του Τούρκου, όξι τη κατάσταση σήμερα είναι σύμμαχη. Υπήρξε μια σύγκρουση νομίζω. Συλλογικό συμμαχία βέβαια είναι, αλλά ναι, ναι. αυτό είναι. Σύμμαχη, αλλά τέτοιε είναι αυτέ οι φιλίε. Είναι ελικοφιλίε. Σήμερα έτσι είναι απραλλιώ. Ναι, ναι, Εκεί πέρα λοιπόν συγκρούονται οι Ηνωμένε Πολιτείε, με τον Τραμπ και ειδικά να ομολογεί το ότι εμεί περιφρούμε τα πετρέλαια. Έτσι δεν είναι. Συγκρούονται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν έχει νέα στάση. Άλλα τα σύμφωνα τη Γαλλία. Άλλα Γαλλία, που παραδοσιακά έχει μια στη Συρία, άλλο Γερμανία, Ρωσία, Κίνα. Και πάνω λοιπόν σε μια χώρα που έχει Πλούτο. Υπάρχει ο Άσαντο Άσαντ. Ναι. Ε? Η κυβέρνηση τη χώρα, η οποία και αυτή διερεμένη διαιρεμένη, γιατί για να υπάρξουν ενόπλε συγκρούσει, πάνω απ' ότι διαιρεθήκαν και αυτοί. Και σε μια χώρα η οποία είναι πλούσια και θα έπρεπε να είναι ευλογία για το λαό τη, το γεγονό ότι ζούμε σε αυτό το βάρβαρο σύστημα οδηγεί σε συγκρούσει. Συνότη, ότι αυτέ οι συγκρούσει τροφοδοτούνται και από μια όξη τη συνολικότερη κατάσταση. Όταν σήμερα, για παράδειγμα, μια σειρά επιτελεία των καπιταλιστών βλέπουν ζόρεια στην καπιταλιστική οικονομία. Συνεχώ αναθεωρούν τι προβλέψει οικονομικέ προ τα κάτω. Έχουν φόβο για μια νέα κρίση τα επόμενα χρόνια. Αυτό του κάνει στι αντιπαραθέσει για του δρόμου ενέργεια, για τι νέε αγορέ, για ζώνε επιρροή, του κάνει ακόμα πιο λισασμένους. Ακόμα πιο ανελαίτου που δεν διστάζουν να κάνουν κανένα έγκλημα και να φτάνουν και μέχρι Μάλιστα. τη στρατιωτική σύγκρουση. Να πάμε λίγο στην επόμενη Αυτή ναι, η κατάσταση ναι, είναι επικίνδυνη ναι, ναι, και σε αυτή την κατάσταση είμαστε την μέχρι τα μπουνια και αυτό Σαν πρέπει... χώρα να. Σαν χώρα, βέβαια. Σαν χώρα ω οργανικό κομμάτι του ΝΑΤΟ, ω μέρο τη συμμαχία αυτή, ή ω ως... είναι και μια αναγκαιότητα που πρέπει να υπάρχει για τη χώρα για να είναι σε κάποιε συμμαχίε μα. Η λογική ότι η χώρα μα εκεί πέρα μπορεί να πρωταγωνιστήσει και να αποκομίσει ωφέλη. Το κεφάλαιο ναι, τη χώρα ναι, μα, ναι. η οποία βλέπει το συμφέρον τη χώρα μα προσδεδεμένη σε αυτή τη φάση τα συμφέροντα των ΗΠΑ, μα οδηγεί σε επικίνδυνε καταστάσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συμφωνία, η οποία ψηφίστηκε και θα έρθει και στη Βουλή το επόμενο διάστημα ΗΠΑ, mm. τη στρατηγική αυτή τη συμφωνία, την ανανέωση με τι βάσει που αυξάνονται. Έπέκταση των ορίων. Εδώ έχουμε απειλέ και από του Ρώσου. Υπάρχει το ενδεχόμενο στον άραξο θα φιλοξενηθούν πυρηνικά ή όχι. Ανοιχτό θέμα. Συν την κατάσταση που έχει πρόσφατα ο ριζοσπάστη αυτό. Είχε ναι. δημοσιεύματα γι' αυτό. Συν την κατάσταση στα βαλκανια Που δεν πέρανε να περιπλέκεται. Με να μην προχωράει. Κράτα το λίγο αυτό τα Βαλκάνια γιατί έχει ένα αυτοτελέ ενδιαφέρον. Συν θύματα και βανδαλισμοί στο κτίριο τη ΑΣΟΕ που ήταν και η σχολή. Το, πήρε στο πτυχίο Το πήρα πολλά χρόνια τώρα. Εντάξει, εντάξει. Σχετικά και γρήγορα. Αμέσω το Σχεδόν αμέσω, ναι. Να σου πω τώρα. Ναι. Υπάρχει μια εικόνα ότι εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι και η κυβέρνηση το πρώτο που έφερε ήταν το άσυλο. Το άσυλο για τα πανεπιστήμια. Ναι. Υπάρχει μια εικόνα ότι είναι χάο ακόμα η κατάσταση, μπαχαλάκιδε, παρατάξει. Υπάρχει και μια συζήτηση για το μήπω περιοριστούν οι παρατάξει εντό των πανεπιστήμιων. Τι λέει το κόμμα. Καταρχήν, με, με το άσυλο η κυβέρνηση θέλει να στείλει ένα γενικότερο μήνυμα αυταρχισμού. Mm -hmm. Που τη ήταν γιατί... μόνο για το πανεπιστήμιο. Λες. Όχι, γιατί μετά τώρα ακολούθησε και αυτή η συζήτηση για τα συνδικάτα και αυτό ψήφισε mm. το πολυνομοσχέδιο με διάφορου περιορισμού στη λειτουργία των συνδικάτων. Και έχει ανοίξει αυτή η ιστορία με τι διαδηλώσει που σήκωσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο με τι δηλώσει του. Δηλαδή έχει μια λογική τέτοια κυβέρνηση. Ένα τρίπτυχο μα περιγράφει. Και θέλε, ναι, και ήθελα να μείνω από την αρχή. Συνότι σε ένα πανεπιστήμιο τη αγορά και των επιχειρήσεων ναι. το άσυλο δεν χωράει. Να το πούμε κι αλλιώ. Τι τελευταίε μέρε γίνανε ευθετικέ κινητοποίησει. Σχετικά σημαντικέ, όχι αυτέ που θα έπρεπε, αλλά σε σχέση με μια σειρά από αυτά που είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχε τίποτα, με τι δυνάμει τη κλένα που το στατούνε είναι αλήθεια, και όχι μόνο αυτέ, έγινε ένα σημαντικό φοιτητικό συλλαλητήριο, βγήκαν προ τα έξω τα προβλήματα των φοιτητών mm -hmm. που αφορούν τι υποδομέ. Κάτι την κινήθηκε. Ε? Ναι, είχαμε τη Δευτέρα το μαθητικό συλλαλητήριο και με τη συμμετοχή των φοιτητών. Mm -hmm. Σε λοιπόν την κατάσταση χρειάζεται η συζήτηση να στραφεί από το πώ θα ικανοποιηθούν οι ανάγκε για πραγματική παιδεία, δημόσια και δωρεάν για όλου. Χωρί ταξικού φραγμού και με τη δυνατότητα το πτυχίο να σου εξασφαλίζει δουλειά. Μόνιμη και σταθερή δουλειά. Εκεί θεωρούμε ότι πρέπει να στραφεί η συζήτηση. Τέτοια φαινόμενα, όπω αυτά που είδαμε και πριν ότι έχουν συμβεί στην ΑΣΟΕ, ρίχνουν νερό στο μήλο, στο να πηγαίνει αλλού η συζήτηση mm. και να ενισχύεται ένα κλίμα τρομοκρατία και καταστολή. Η οποία τι λέει, αυτό που είπε και πριν. Να φύγουν οι παρατάξει, να φύγει ο άλλο, λε και οι παρατάξει mm -hmm. δεν εκφράζουν διαφορετικέ θέσει, διαφορετικέ οπτικέ. Διαφορετικέ τάξει ακόμα από τι τάξει τι οποίε προέρχονται οι νεολαίοι που συμμετέχουν, που είναι φοιτητέ. Σωστή παρατηρήση. Μέσα στα πανεπιστήμια. Mm. Λε και είναι όλοι γενικά το ίδιο. Λε, ξέρω εγώ, είναι το ίδιο ένα παιδί το οποίο θα καταφέρει από το περιστέρι να μπει σε ένα πανεπιστήμιο, με ένα παιδί από την ΕΚΑΛΗ. Δεν είναι ακριβώ το ίδιο και δεν είναι και στην ίδια παράταξη. Αυτό δείχνει ο κανόνα. Άρα. Αν λοιπόν, το είδαμε και όλα τα προηγούμενα χρόνια από τη μεγάλη εμπειρία σου και λαϊκά παιδιά να είναι, για παράδειγμα, στη ΔΑΠ. Συμβαίνει Έτσι αυτό. Έτσι δεν είναι. Μα... Και λαϊκό σχόλος στη δημοκρατία. Δεν πήρε 40-40% από τους Αυτό αυτοκρατές... Πώς, το, πώς το ερμηνεύεται. Πώς το ερμηνεύεις. Το ερμηνεύω με τη λογική ότι σήμερα ένας κόσμος πραγματικά δεν πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη προοπτική. <στονίτως> δεν έχει εμπιστοσύνη ότι έχει δύναμη, ότι μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν και να ανατραπούν. Εμεί, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα ναι. και με τη δράση και τη νεολαία μα, με στα πανεπιστήμια και όχι μόνο, και με του μαθητέ και με τι γειτονιέ και με του εργαζόμενου, του νέου, του λέμε ότι υπάρχει δυνατότητα να ζήσει διαφορετικά. Ότι μπορεί η σημερινή κοινωνία να μην παραμείνει στη σάπηλα που σήμερα ζει, που βλέπει βόδια στη μόρφωση, βλέπει ναρκωτικά, βλέπει να πηγαίνει για δουλειά και να υπάρχει <χε> μερική απασχόληση, τετράωρα, έλλειψη λογικών συμβάσεων εργασία, να μην υπάρχουν μετραγενεί και ασφάλεια. Είχαμε για παράδειγμα το ατύχημα στη Λάρκο, το οποίο είναι συγκλονιστικό αυτό που έγινε. Ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτή απειλά η ζωή του, ότι μπορεί να είσαι και διαφορετικά. Και τι χρειάζεται, χρειάζεται να πιστέψει τη δύναμή του, να δει πέρα από το σημερινό πραγματικά αρνητικό σχετισμό που υπάρχει και να παλέψει για να έχει μια καλύτερη ζωή. Τι σημαίνει αυτό για μα. Σημαίνει να μπορέσει τον πλούτο που υπάρχει σήμερα και που τον έχουν οι λίγοι, να τον έχει όλη η κοινωνία. Η εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Και να τον καρπώνουν αυτόν τον πλούτο. Να τον παίρνουν αυτόν τον πλούτο. Δηλαδή τα μέσα παραγωγή να είναι κοινωνικοποιημένα. Να υπάρχει κεντρικό σχεδιασμό, εργατικό έλεγχο. Δηλαδή, εμεί λέμε ότι σήμερα το όραμα που έχει ένα νέο ναι. και το οποίο μπορεί να παλέψει είναι ο σοσιαλισμό και αυτή η κοινωνία. Δεν είναι παροχημένη έννοια. Δεν είναι παροχημένη έννοια και παρόλο που είμαστε σε μέρε πολύ πονηρέ, ναι. επειδή συμπληρώνονται και τα 30 χρόνια από την το πτώση του τείχου του Βερολίνου και γράφονται διάφορα και λέγονται διάφορα, τι χαρά έχουν, να παράγονται διάφορα. Ε? Ναι, μπορούν να χαρούν τα κόμματα του το τι συμβαίνει στι χώρε τι πρώην σοσιαλιστικέ, τι έχει αφήσει η πολιτική του, τι ερήπια έχει αφήσει. Αλλά εμεί λέμε ότι σε αυτόν τον κόσμο ότι αυτή η κοινωνία οικοδομήθηκε, έκανε λάθη, σοβαρά σφάλματα. Το ΚΚΕ με σκληρή αυτοκριτική. Οι σοσιαλιστικέ χώρε, έτσι. Ναι, για Όλες. Και η Ανατολική Γερμανία δηλαδή και η Σοβιετική Ένωση. γίνεται ένα διάλογο γι' αυτό. Γίνανε σφάλματα, γίνεται μεγάλη ζήτηση το κόμμα μα. Ναι. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ γιατί θέλει πραγματικά να κάτσει και να μελετήσει γιατί συνέβησαν ανατροπέ. Και θέλουμε να κάτσουμε να το μελετήσουμε όχι μόνο για να δικαιωθούμε για το παρελθόν μα, αλλά με όρου του μέλλοντο. Ότι αυτή η κοινωνία, εμεί πιστεύουμε ότι θα ξαναοικοδομηθεί, ναι. ότι θα είναι ξανά μπροστά μα, ότι πίσω από τη σημερινή βαρβαρότητα που όρτα σκεπάζει το σκοτάδι τη Αντεπανάσταση υπάρχει ελπίδα. Δεν έχει, δεν έχει νικηθεί αντίσταση. Το γεγονό ότι η Ελλάδα κόσμο αντιστέκεται να το πάρουμε υπόψη μα και μπορούμε να μαζέψουμε τι δυνάμει μα και να διεκδικήσουμε μια άλλη κοινωνία. Και εκεί είναι το μέλλον. Και εμεί απέναντι σε αυτό το σκοτάδι που πρεσβεύουν όλοι, τη βαρβαρότητα τη σημερινή που σου λένε αυτό είναι και ότι ψίχουλο πέσει και αν είσαι ευχαριστημένο, ότι μπορούμε πραγματικά να είμαστε διαφορετικά. Η το χιλή μέλλον... είναι κάτι που βλέπετε θετικό ω συνολική κινητικότητα. Είναι καλό το ότι ο παλεύει όπου γης. Και όχι μόνο στη Χιλή και σε άλλε χώρε και τη Λατινική Αμερική υπάρχει μια κατάσταση συνολικότητα το προηγούμενο διάστημα. Κύριε Πειδοφορά, το θέμα είναι όμω το πώ θα καταφέρει και το διεθνέ κομμουνιστικό κίνημα να ορθοποδήσει, yeah. yeah. να μπορέσει να παρέμβει ουσιαστικά στι εξελίξει. Γιατί δεν είναι απλά να διαμαρτύρεσαι και απλά να ζητά να αλλάξει που κάνει αυτό που κυβερνά, δηλαδή να πα στην ουσία σε μια από τα ίδια, αλλά να αλλάξει και να δει πώ θα έχει συνολικότερε ανατροπέ για να υπάρξει πραγματικά βελτίωση τη ζωή μα και να ζήσουμε όπω μα αξίζει. Δηλαδή η φτώχεια, η εκμετάλλευση, η πόλεμη δεν μπορεί να είναι το μέλλον μα. Ούτε και το παρόν. Το Το πρωτοστάτησε το, και πρόσφατα στη Σμύρνη έγινε αυτή η μεγάλη συνάντηση έτσι, κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων. Πρωτοστατεί και προσπαθεί να βρεθεί ένα διεθνή βηματισμό των κομμουνιστικών κομμάτων παγκοσμίω. Ε, στη Σμύρνη έγινε, έγινε μια συνάντηση, συνάντηση, πολύ σημαντική. Ε, Παρ' όλα αυτά, Σε νομίζω πω ακόμα έχει, τα, αμυ... έχει αμυντικά χαρακτηριστικά όλο αυτό. Ε? Το κόμμα μα έχει. Δεν θα σύμφωνο στο για χαρακτηριστικά, με την έννοια ότι το κόμμα ανέγει όλη την γκάμα των ζητημάτων τα οποία έχει το ίδιο επεξεργαστεί. Την πείρα του, την καταθέτει σε όλα τα κομμουνιστικά κόμματα. Επισημαίνει με πολύ συντροφικό τρόπο αυτό που εκτιμά το ίδιο ότι είναι λάθη και παραλήψει. Για παράδειγμα, το κόμμα μα έχει την εξή πείρα: Ότι μπορεί να υπάρξει μια κυβέρνηση φιλολαϊκή στα πλαίσια αυτού του συστήματο. Εμεί λέμε δεν μπορεί να υπάρξει. Και ένα κόσμο που έχει τέτοιε ελπίδε, τι είδε με τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να γίνονται φιλοκευτερό. Που το καταθέτεται δεν... ω εμπειρία. Παρόλο που εμεί δεν είχαμε αυτά τα πατζέτα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή ένα κόσμο είχε προσδοκίε και σε mm -hmm. επίπεδο ευρωπαϊκό. Mm -hmm. Θυμίσου και λίστε στην Ιταλία, η άλλη Ευρώπη με τον Τζίπρα κτλ. Υπήρχε μια διεθνή mm -hmm. προβολή αυτού του φαινομένου. Το καταθέτουμε σαν πείρα ότι δεν μπορεί να υπάρξει και πέρα φιλολογική διαχείριση. Άλλο να στραφούν τα κόμματα, άλλο να δυναμώσουν. Καταθέτουμε το θέμα σε σχέση με τον υπηραλιστικό πόλεμο και άλλα <laughs> μεγάλα ζητήματα. <laughs> τα χαρακτηριστικά του δηλαδή. ή τα χαρακτηριστικά, ή χαρακτηριστικά του, του συστήματο σήμερα. Πού επιμένετε περισσότερο στι επεξεργασίε. Σε, σε μια πιθανή σε... παγκόσμια κρίση που έρχεται. Μια κρίση καινούρια δεν αποκλείεται. Όπω και μια πολεμική σύγκρουση δεν αποκλείεται. Μάλιστα. Εμεί φυσικά δεν ευχόμαστε τίποτα από τα δύο. Εμεί θέλουμε η ζωή των εργαζομένων και του λαού μα και τη νεολαία μα να βελτιωθεί εδώ mm -hmm. και τώρα και σήμερα. Και γι' αυτό πρωτοστατούμε σε μια σειρά κινητοποίηση χωρί κανένα... να λυπόμαστε κόπου και βάσανα. Από εκεί και πέρα όμω, αν προκύψουν τέτοιε συνθήκε, πρέπει τα κομμουνιστικά κόμματα να είναι μπροστά για να παλέψουν την επιβίωση του λαού και για να μπορέσει να βελτιώσει πραγματικά τη ζωή του. Μάλιστα. Το κόμμα μα έχει και διεθνή συνάντηση. Βγάζει περιοδικά διεθνή, ευρωπαϊκέ συναντήσει, διμερεί συναντήσει. Παρεμβαίνει όπου Πουγή για να δείξει την αλληλεγγύη του και να έχει μια πολύ μεγάλη δράση. Με τι δυνάμει που έχει. Ξέροντα ότι δεν είμαστε ο φαλό τη γη. Γιατί αλήθεια πέρασε αυτό το ψήφισμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εξίσωση, για μένα εντελώ απαράδεκτο και άθλιο. Αλλά γιατί πέρασε αυτό το, το ψήφισμα που εξισώνει ναζισμό-κομμουνισμό. Γιατί όσο καθένα σε κάποιου παράξενε. Για ποιο εδώ, λόγο. Γιατί όταν εμεί μιλάμε για τον σοσιαλισμό και μπορεί κάποιοι να μερικάζουν και να λένε Μα τι λέει το κουκουέ και αυτά έχουν πεθάνει, η αλήθεια είναι ότι έχουν το φόβο. Τον έχουν το φόβο. Και θέλουν να τον ξορκήσουν. Βέβαια, δεν έχουν άλλο λόγο. Μα οι ίδιοι λένε ότι έχει τελειώσει αυτή η ιδεολογία, έχει έχουμε περάσει τον καπιταλισμό στην κανονικότητά του. Και θέλουν να την ξορκήσουν, yeah. γιατί πραγματικά ο καπιταλισμό σήμερα δεν μπορεί να λύσει ούτε ένα πρόβλημα του ανθρώπου του σύγχρονου ανθρώπου. Δηλαδή σήμερα που η τεχνολογία πάει με αυτού του βηματισμού, που θα πρέπει να δουλεύουμε πολύ λιγότερε ώρε, να ικανοποιούμε με πολύ μεγαλύτερη ανάγκη ανάγκη μα όλο ο κόσμο. Σήμερα βλέπουμε οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι, οι πόλεμοι να πολλαπλασιάζονται. Ο καπιταλισμό δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα. Και το νιώθω στο πετσί του. Και θέλουν να αξιοποιήσουν τον κακό του δαίμονα. Αυτόν ο οποίο μπορεί να γίνει ο νεκροθάφτη του άξιου συστήματό του. Μάλιστα. Γι' αυτό καταφεύγουμε σε αυτά τα ψηφίσματα. Πολύ σε ευχαριστούμε για απόψε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για... Ναύστε καλά. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώ. Βαγγέλη Μαρούπα το Κουκουέ.